Γεια σας, είμαι ο Mad Doctor για το itechnews.gr και τι έχουμε εδώ? Έχουμε δύο Mi Band 4, τα καινούργια wearable τα οποία μας παρουσίασε πριν λίγο καιρό η Xiaomi. Γιατί δύο? Γιατί όπως θα προσέξετε έχουν κάποιες διαφορές στο κουτί τους, πράγμα που σημαίνει και διαφορές στην έκδοση. Αυτό εδώ είναι το γνωστό κινέζικο Mi Band 4, η κινέζικη έκδοση που σας έχω ήδη παρουσιάσει και πώς μπορείτε να έχετε το μενού της στα αγγλικά μονίμως. Και αυτό εδώ είναι μια global, μια international, μια διεθνής έκδοση του Mi Band 4, η οποία μου την έστειλε το Gear Vita και θα ήθελα πραγματικά να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ γι' αυτό, η οποία έχει μονίμως το μενού της στα αγγλικά, χωρίς να χρειάζεται εγώ να κάνω το οτιδήποτε. Μάλιστα, η διεθνής έκδοση υποστηρίζει καμιά δεκαπενταριά περίπου γλώσσες, όχι όμως ελληνικά. Ακόμα. Λοιπόν, ποια είναι η διαφορά των δύο εκδόσεων? Εξωτερικά, καμία. Και οι δύο έχουν τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά και οι δύο εκδόσεις μπορούν να δουλέψουν με το ίδιο firmware, όσο περίεργο και να ακούγεται αυτό. Δηλαδή, εγώ μπορώ να πάρω το διεθνές firmware αυτής της έκδοσης και να το βάλω μέσα στο κινέζικο και το ανάποδο, το οποίο βέβαια δεν χρειάζεται. Το μόνο κακό είναι ότι ακόμα και να πάρουμε το firmware της διεθνής έκδοσης και να το βάλουμε μέσα στο κινέζικο, αν δεν έχουμε κάποιο πρόγραμμα ή κάτι, όπως σας έχω δείξει στο iTech News, να αναγκάζει το Mi Band να έχει το μενού του στα αγγλικά, δεν θα είναι στα αγγλικά, θα είναι πάλι στα κινέζικα. Πάντως, το ότι δουλεύουν το ίδιο firmware είναι καλό. Ποιες είναι οι διαφορές στη λειτουργία τους? Δυστυχώς η διεθνής έκδοση έχει λιγότερες λειτουργίες από την κινέζικη. Αναμενόμενο, το έχουμε δει κι άλλες φορές και σε άλλα προϊόντα της Xiaomi. Ποιες είναι αυτές? Alipay. Alipay βρίσκεται μόνο στην κινέζικη έκδοση, δεν έχει στη διεθνή. Δεν χρειάζεται, δεν υποστηρίζεται, δεν το περιλαμβάνουν. Επίσης, δεν έχει και την υποστήριξη για το Mi AI ηχείο, το έξυπνο ηχείο της Xiaomi, το οποίο μπορεί και ελέγχεται μόνο από την κινέζικη έκδοση. Βέβαια, το έξυπνο ηχείο μιλάει μόνο κινέζικα, κυκλοφορεί μόνο στην Κίνα, οπότε γι' αυτό και δεν υπάρχει στη διεθνή έκδοση. Το Mi Band σαν Mi Band, όπως βλέπετε, έχει κλασικά την έγχρωμη οθόνη με τα watch faces, τα οποία σας έχω δείξει πώς μπορείτε να τα αλλάξετε και να φτιάξετε μόνοι σας. Έχει δυνατότητα για διαχείριση της φωτογραφικής κάμερας του κινητού σας εξ αποστάσεως. Έχετε δυνατότητα μέχρι 10 ξυπνητήρια. Ελέγχει τη μουσική. Έχετε δυνατότητα μέχρι και 6 δραστηριότητες που περιλαμβάνει μέσα και το κολύμβι. Βέβαια, σε σχέση με το μεγάλο το αντίπαλο που είναι το Honor Band 5, δεν έχει για τον κορεσμό του οξυγόνου στο αίμα και κάποια Mi Band 4 like κλόνους που κυκλοφορούν δεν μετράει και πίεση. Ας το ανοίξουμε όμως να το δούμε, να δω κι εγώ τι μου στείλανε από το... Λοιπόν, όπως βλέπετε, ξεχωρίζει εύκολα μία έκδοση από την άλλη, παρόλο που είναι ίδιο το κουτί, στο ότι εδώ κινέζικα αγγλικά, κινέζικα αγγλικά, κινέζικα πολλά αγγλικά, κινέζικα αγγλικά. Δηλαδή, με το που παίρνετε το κουτί, με το που βλέπετε κινέζικα, ξέρετε ότι έχετε πάει την κινέζικη έκδοση, με το που βλέπετε αγγλικά σημαίνει ότι έχετε την global έκδοση. Ας το ανοίξουμε να το δούμε λίγο πώς είναι και σαν
διαφορά. Ουσιαστικά δεν περιμένουμε να έχει κάποια διαφορά. Αυτό είναι το Mi Band 4, κλασικά όπως είναι και στην κινέζικη έκδοση. Να υποθέσω δεν είναι καθόλου φορτισμένο. Ο φορτιστής του είναι εδώ κλασικά ο καινούριου τύπου φορτιστής που πρέπει να το βγάλετε και να το βάλετε ολόκληρο μέσα, να ακουμπάει σε αυτά εδώ τα δοντάκια και εδώ θα έχει το εγχειρίδιο, το οποίο τι να το κάνετε, με το Mi Fit τα κάνετε όλα. Λοιπόν, διάφορες γλώσσες, όχι κινέζικα, ξεκινάει με αγγλικά, πώς μπορείτε να το δουλέψετε, τι να κάνετε, τι να πατήσετε κλπ. 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 Λοιπόν, να το βάλω να το φορτίσω λίγο και θα το δούμε δίπλα-δίπλα με το κινέζικο. Αφού λοιπόν φορτίστηκε, συνδέθηκε με το κινητό, με το Mi Fit, το Mi Fit το οποίο σας δίνω μέσα από το iTech News. Ενημερώθηκε στο τελευταίο firmware στο 10555. Είναι έτοιμο. Ορίστε, αυτή είναι η global έκδοση και αυτή είναι η κινέζικη με το watch face που είχα φτιάξει. Οι διαφορές, όπως σας είχα πει, είναι το Alipay και το Mi Eye Speaker, ουσιαστικά, το οποίο δεν υπάρχει. Πραγματικά, άμα δείτε εδώ, εδώ έχει κρατήσει το αγγλικό μενού, λοιπόν, heart rate, workout, ο καιρός, οι ειδοποιήσεις, περισσότερα. Όταν πάμε στα περισσότερα, εδώ stopwatch, stopwatch music, λοιπόν, find device, silent band display. Βλέπετε, μετά το silent έχει Alipay, ενώ εδώ μετά το silent δεν το έχει. Έχει το band display, settings, και όταν μπαίνουμε στα settings είναι ακριβώς τα ίδια, factory reset και τα λοιπά, και όταν μπαίνουμε στο about, το firmware το 1 του κινέζικου βλέπετε έχει μείνει λίγο πίσω, πρέπει να το ενημερώσω. Πού έβγαζε πριν. Λοιπόν, πάντως ουσιαστικά δεν έχει κάποια διαφορά. Τώρα θα μου πείτε ποιο από τα δύο να πάρετε. Θα σας έλεγα καλύτερα να πάρετε την International έκδοση, με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα μπουν και τα ελληνικά κανονικά και δεν θα χρειάζεται να παρεμβαίνουμε εμείς κάθε φορά, έτσι ώστε να σας δίνουμε ελληνικά. Και λέγοντας ελληνικά, σε λίγο θα έχετε και ένα βιντεάκι πώς γίνεται το Mi Band 4 στα ελληνικά, με ελληνικό μενού. Το είχα έτοιμο το αρχείο με τη βοήθεια ενός χρήστη από το Geekdoin του X Pavlos 2 από τα τέλη του Ιούλη περίπου, αλλά λόγω του ότι έφυγα σε διακοπές, άλλαξε και έκδοση του firmware όπως βλέπετε. Δεν πρόλαβα να το φτιάξω και να το ανεβάσω. Γυρνώντας από τις διακοπές μου, συνεννοήθηκα πάλι μαζί του. Μου έδωσε την καινούργια έκδοση, οπότε θα τη δοκιμάσουμε τώρα για πρώτη φορά μαζί online, με βίντεο, και θα σας το δώσω να κάνετε κι εσείς το Mi Band 4 ελληνικό. Μάλιστα, επί ευκαιρίας, μιας και έχω και το κινέζικο και το αγγλικό, το διεθνές, θα κάνουμε ελληνικά και τις δύο εκδόσεις, έτσι ώστε να δούμε και τις δύο εκδόσεις πώς γίνονται ελληνικά. Λοιπόν, Mad Doctor, iTech News, Mi Band 4.
Chinese Mi Band 4 Global. Μπορείτε να πάρετε ό,τι θέλετε. Κάτε με, πάρτε καλύτερα το Global. Στο site έχω κουπονάκια, έχω προσφορές. Αν δεν δουλεύουν, μπορείτε πάντα να με βρείτε και να σας δώσω καινούριο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο. Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο κανάλι του iTech News στο YouTube, έτσι ώστε να έχετε πάντα όλες τις καινούργιες ειδοποιήσεις, ενημερώσεις, διαγωνισμούς, κόλπα και διάφορες ιστορίες. Γεια σας!